γεια σας. Σταμάτησα σε αυτό το σημείο εδώ να σας δείξω λίγο πόσο τρομακτικό είναι αυτό το σημείο που έχω έρθει. Βλέπετε ένα σημείο το οποίο εξαρτάται από πολλά, πάρα πολλά φαράγγια, έτσι. Έχει πίσω, δεξιά, αριστερά. Το ποτάμι βρίσκεται ακριβώς κάτω εκεί. Είμαστε αρκετά ψηλά ακόμα. Και εδώ πέρα έχει και λίγο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό το ποτάμι, γιατί και ο καιρός ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει ήλιο όπως τώρα και σε άλλο σημείο να ρίχνει καταιγίδες και μεταφέρεται πάρα πολύ γρήγορα εδώ ο καιρός, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό το ποτάμι, γιατί υπάρχει υδροελεκτρικό και ανά πάσα στιγμή αν περάσει σε κάποια χαράδρα μπορεί να αποκλειστεί σε ένα φουσκώσει το ποτάμι για 10 και για 10-12 ώρες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σήμερα έχω έρθει μόνος μου. Εντάξει, δεν θα κάνω τραγικά πράγματα όσο εκεί που με παίρνει και αυτά που έχω στην αντίληψή μου. Το βλέπω λίγο θολό το ποτάμι, αλλά μία που έχω έρθει, εντάξει, σίγουρα θα έρθω να περάσω την ώρα μου και θα δούμε πως θα πάει. Λοιπόν, εκεί κάτω θα πάω. Όπως βλέπετε φίλοι μου, αυτό το ποτάμι είναι αρκετά γιγάντιο και δεν συγχωρεί παλικαριές, οπότε δεν έχει ούτε για αστείο να περνάτε σε σημεία που δεν γνωρίζετε. Έτσι, είναι πάρα πολύ ορμητικό και πάρα πολύ βαθύ, ακόμα για την εποχή του. Οπότε προσοχή σε αυτό το ποτάμι, πάρα πολύ, μόνο εκεί που μας παίρνει. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι λίγο θολό μεν, αλλά δεν ξέρω, θα βγάλουμε τίποτα. Τι είναι αυτό? Είναι τα κεφαλόπουλα που σας έλεγα. Βλέπετε? Θα το αφήσουμε να φύγει. Πάει αυτό να φύγει. Θα κάνουμε παιχνίδι με αυτά που βλέπω σήμερα. Για να δούμε τουλάχιστον να κάνουμε κάποιο μεγάλο. Έχει άγρια πέστροφα, αλλά είναι δύσκολο. Να δούμε παιχνίδι να γίνεται. Για να δούμε και στην πέτρα. Έχει πάρα πολλά βράχια. Έρχονται, αλλά είναι όλα κεφαλόπουλα. Δεν ξέρω, μια γονή πέστροφα. Για να δούμε εδώ. Έχει μέσα, αλλά σας δείχνω και λίγο έτσι.
τα τοπία. Λοιπόν, θα αλλάξω πεταλούδα. Στο τέλος θα βάλω μία μαύρη με χρυσό, γιατί είδα πολύ σκουρόχρωμες πεταλούδες έξω. Έχω φτάσει σε αυτή τη συγκεκριμένη βύρα που έβγαλα πριν το ένα το Κεφαλόπουλο και θα κάνω κάποια πειράματα εδώ, θα δοκιμάσω έτσι λίγα τεχνητά να δω μήπως δουν τίποτα περίεργο εδώ, μήπως σας αρέσει κάτι άλλο. Θα βάλω αυτό εδώ το μικρό τεχνητό. Για να δούμε. Δεν είμαι σίγουρος εάν πήγε κάποιο μεγάλο και έπαιξε. Τι μου φάνηκε. Θα το διαπιστώσουμε αυτό πάλι σε λίγο, εάν δούμε κάτι αλλάξει. Και μία δεύτερη απόπειρα. Με αυτό εδώ. Ήρθε ένα μικρό. Κοίτα εδώ, πόση αναστάτωση κάνουν αυτά τα μικρά. Έλα εδώ, σταμάτα να γκρινιάζεις. Να το, κι άλλο Κεφαλόπουλο, όλο τέτοια έχει εδώ μέσα. Όλο τέτοια έχει εδώ. Να το. Λοιπόν, και αρκετά και φαγωμένο αυτό εδώ. Έχει γίνει. Τρώει πολύ, φαίνεται ακόμα. Τι ώρα, δεν έχω κάτι άλλο να δοκιμάσω. Μόνο αν δω κάποια επίθεση πάνω σε μύγες. Για να δούμε. Αυτό ήταν για σήμερα, δεν περπάτησα και πολύ γιατί δεν μου δίνεται η δυνατότητα, πάρα πολύ επικίνδυνο ποτάμι, σε καμία περίπτωση δεν μπαίνεις μέσα,
Παρόλο αυτό είδα κάποια, αλλά ήταν μόνο αχρόψαρα. Έριξε και μύγες, έριξε και πεταλούδα τώρα που έχει σκοτεινιάσει λίγο. Αλλά δεν βλέπω τίποτα. Όχι ότι περιμένω και τίποτα, γιατί είναι και θολό το ποτάμι. Δεν έχω ξαναέρθει σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το ποτάμι έχω έρθει, αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Δεν κάνει ακόμα για αυτή την εποχή. Έχει πάρα πολύ νερό, δεν μπορείς να περπατήσεις. Πολύ λίγα πράγματα. Θολώνει ανά πάσα στιγμή, γιατί υπάρχει υδροελεκτρικό. Και αναμενόμενο ήταν, σίγουρα. Δεν είσαι σίγουρος αν θα πάνε όλα καλά. Δεν πειράζει. Έκανα τη βόλτα και πάντα δοκιμάζουμε καινούργια ποτάμια για να έχουμε και μια εικόνα. Αν δεν περπατήσεις, αν δεν δοκιμάσεις, πάντα θα είσαι με αφιβολία. Οπότε, ξερευνούμε και καινούργια ποτάμια. Ευχαριστώ που βλέπετε.